Και εδώ πρέπει να σχολιάσω κάποιες από τις παρατηρήσεις που κάνανε οι κύριοι υπουργοί. Ο κύριος Παπαθανάσης μας είπε, και μάλλον με έναν τρόπο που δεν συνάδει όταν ένας υπουργός έρχεται να απαντήσει σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, σχετικά με σεβασμό στους θεσμούς. Θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι ο σεβασμός αυτός ξεκινάει με τον τρόπο που εσείς, ένας υπουργός της κυβέρνησης, αντιμετωπίζετε το κοινοβούλιο και την κοινοβουλευτική διαδικασία του ελέγχου. Που να ξέρετε, θα το δείτε στην πορεία, ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έρχεται πολλές φορές να προστατεύσει τις κυβερνήσεις, εφόσον έχει την ευαισθησία να ακούσει την ουσία του κοινοβουλευτικού έλεγχου. Επίσης, να σας πω, κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε στο αποτέλεσμα των εκλογών, ότι οι εκλογές δεν είναι λευκή επιταγή. Μια κυβέρνηση παίρνει την πλειοψηφία, παίρνει την αυτοδυναμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι λειτουργεί έξω από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Σύνταγμα και την ελληνική νομοθεσία. Και επειδή μιλήσατε για τους σεβασμούς, για τους σεβασμούς στους θεσμούς που η δική σας κυβέρνηση δείχνει, θα έλεγα ότι μέχρι στιγμής το να κατατομήσετε την ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ανοιχτές μεγάλες υποθέσεις, όπως αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι προηγούμενα βουλευτές, με χαρακτηριστική το θέμα του πρακτορείου διανομής τύπου Άργους, και βέβαια με μια τροπολογία που ήταν και φωτογραφική, αλλά και με αναδρομική ισχύ που παραβίαζε φυσικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάτι που θα το βρείτε πολύ γρήγορα μπροστά σας, δεν αποτελεί σεβασμό των θεσμών, όπως σεβασμός των θεσμών δεν ήταν φυσικά και η κατάργηση του επιθεωρητού δημόσιας διοίκησης, της κυρίας Παπασπύρου, με ανοιχτά τόσα θέματα και κρίσιμα σε εξέλιξη, που ελπίζουμε και θέλουμε να δούμε αν αυτή η νέα ενιαία αρχή που έχετε κάνει όσον αφορά τη διαφάνεια πρόκειται όντως να συνεχίσει τη διερεύνηση όλων αυτών των υποθέσεων όπως είχατε δεσμευτεί όταν ήρθε η αντίστοιχη πρόταση νόμου στη Βουλή.